Το 1991, δύο πεζοπόροι στις Άλπες σε υψόμετρο 3.210 μέτρων εντοπίσουν το μουμιοποιημένο σώμα ενός ανθρώπου ενσωματωμένο μέσα σε παγετώνα. Αποκαλύπτεται τελικά ότι αυτό ανήκει σε ένα 45χρονο άντρα που θανατώθηκε εκεί από βέλος στον ώμο πριν 5.300 χρόνια. Ανάμεσα σε διάφορα αντικείμενα που είχε μαζί του, βρέθηκαν μέσα σε ένα μικρό δερμάτινο πουγγί, αρκετή ακονισμένη πυρητόλυθη, ένα μικρό κομμάτι πυρητόλυθου σε σχήμα τρυπανιού και κομμάτια από ένα μη εδόδημο μανιτάρι, το οποίο και χρησιμοποιούσε ως έναυσμα για να ανάψει φωτιά και να τη διατηρήσει. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε από κοντά αυτό το μανιτάρι, να μάθουμε τις χρήσεις του και να το χρησιμοποιήσουμε. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ ενδιαφέρον μύκητα. Θα πούμε λίγα λόγια για αυτό να είναι. Καταρχήν, για όσους δεν γνωρίζουν, αυτό είναι που ονομάζουμε ίσκα, έτσι, αυτό που ονομάζαν οι πρόγονοί μας ίσκα. Η ίσκα ήταν ένα μέσο για να ανάψει ο κόσμος παλιά τη φωτιά του. Η επιστημονική του ονομασία είναι Fomes Fomentarius, το οποίο στα ελληνικά σημαίνει ένασμα το ενασματικό. Η ονομασία δηλαδή του γένους και του είδους μας προδίδει και τη χρήση του, έτσι. Πρόκειται για ένα μύκητα, ο οποίος παρασιτεί σε κορμούς δέντρων, όπως οξιές, δρίες, πλατάνους, λεύκες, σημίδες και άλλα είδη. Το χρώμα του μπορεί να είναι λευκοπό, γκρίζο, μαύρο ή και καφέ. Η διάρκεια ζωής του μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 30 χρόνια. Πάμε να δούμε τώρα και μερικά πάνω σε πλατάνια. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο. Για να τα δούμε. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καλής ποιότητας. Έχει σαπίσει. Ναι, έχει σαπίσει και αυτό. Δεν είναι χρήσιμο. Η μόνη χρήση του σε αυτή την κατάσταση είναι ως φυσική βαφή σε μάλινα υφάσματα. Ο τρόπος δράσης αυτού του μύκητα είναι ο εξής. Προσβάλλει δέντρα τα οποία είναι τραυματισμένα, για παράδειγμα τραυματισμένο φλοιό. Παρασιτεί επάνω τους, δημιουργεί αυτά τα καρποσώματα. Στο τέλος έχει ως αποτέλεσμα να πεθάνει το δέντρο, να νεκρώσει. Και στη συνέχεια, παρόλο που το δέντρο είναι νεκρό, το μανιτάρι αυτό θα συνεχίσει να ζει επί χρόνια στον κορμό, ως απρόφυτο πλέον, μέχρι ότου να καταστραφεί τελείως το δέντρο, έτσι. Όπως βλέπετε κιόλας, μοιάζει σαν οπλία λόγου. Πολύ χαρακτηριστικό για αυτά τα συγκεκριμένα μανιτάρια. Αποτελείται από τρία τμήματα. Το επάνω τμήμα, το κέλυφα, το πούμε έτσι, την κρούστα, η οποία είναι σκληρή, ξυλώδης. Το κάτω τμήμα αποτελείται από πάρα πολλούς σπόρους. Γι' αυτό το λόγο λέγονται αυτού του είδους τα μανιτάρια πολύπορα. Η πόρη αυτή στην ουσία είναι η απολύξη των σωλήνων, οι οποίοι περιέχουν τα σπόρια. Και στο μέσο, θα το ανοίξουμε τώρα να το δείτε, το κομμάτι αυτό. Το κατώτερο είναι οι σωλήνες που περιέχουν τα σπόρια. Οι σωλήνες, όπως είπαμε, απολύγουν σε πάρα πολλούς σπόρους. Εδώ είναι η καρδιά του μανιταριού και αυτό το τμήμα είναι το τμήμα το οποίο είναι το πιο χρήσιμο. Είναι το κομμάτι από το οποίο θα φτιάξουμε την ίσκα μας. Ένα παρόμοιο πολύπορο είδος που βλέπουμε εδώ είναι ο Φέλινους Πομακέους. Πρόκειται για μύκητα ο οποίος παρασιτεί σε δέντρα του γένους προύνους, όπως για παράδειγμα βερικοκές, δαμασκηνιές και άλλα. Το σημερινό βίντεο έχει πιο πολύ κυκλοπαιδικό και ιστορικό ενδιαφέρον, καθότι σήμερα, όπως όλοι ξέρουμε, τη φωτιά ανάβουμε πολύ πιο εύκολα, πιο άμεσα, με τη χρήση ενός αναπτήρα και άλλων μέσων. Τον παλιό καιρό, βέβαια, οι προγονείς μας χρησιμοποιούσαν την ίσκα, την επεξεργασία της οποίας θα δούμε παρακάτω, σε συνδυασμό με τον πυριόβολο, που είναι αυτό το μεταλλικό εξάρτημα που βλέπετε εδώ πέρα, και του στορναρίου. Το στορνάρι είναι αυτό που λέμε τσακμακόπετρα ή πυρητόλιθος. Αυτό εδώ πέρα είναι το τμήμα που θέλουμε να κρατήσουμε. Οπότε θα βγάλουμε το υπόλοιπο και το πάνω τμήμα, την επιδερμίδα. Η πρώτη γραπτή μαρτυρία που έχουμε για τη χρήση της είναι από τον Ιπποκράτη τον 5ο π.Χ. αιώνα. Τη χρησιμοποιούσε ως ισχυρό αντιφλεγμονώδες και για τον καυτηριασμό των τραυμάτων. Τοποθετούσε λοιπόν κομμάτια από ίσκα επί της πληγής ή επί του δέρματος στο εξωτερικό του προσβεβλημένου οργάνου του ασθενούς και κατόπιν την ανάφλεγε. Στο κείμενο υποδεικνύει, για παράδειγμα, ότι όταν το σηκώτη έχει περισσότερο όγκο, καυτηριάζουμε με αυτό το μανιτάρι. Τον 7ο αιώνα, ο Βυζαντινός γιατρός Παύλος ο Αιγινίτης αναφέρει τη χρήση σπογκωδών σωμάτων που φύονται πάνω στις βελανιδιές και τις καρυδιές, τις οποίες ονομάζει ίσκα και χρησιμοποιεί για να καυτηριάσει την περιοχή του στομάχου.
Το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε. Θα προχωρήσω τώρα στο δεύτερο στάδιο, να καθαρίσω την κάτω πλευρά. Το 1750, ο Σιλβέν Μπροσάρ, Γάλλος χειρουργός, πρότεινε στη Βασιλική Ακαδημία Χειρουργικής ένα νέο τρόπο για να σταματήσει η αιμορραγία των αρτηριών χωρίς χρήση απολύνωσης με τη χρήση της ίσκας. Ο Μπροσάρ την είχε ήδη χρησιμοποιήσει επιτυχώς για τη θεραπεία δύο περιπτώσεων. Ενός αξιωματικού τυπικού που του έκοψαν την κερκυδική αρτηρία με ξύφος και ενός ζευγολάτη που είχε ακροτηριάσει το πόδι του. Η χρήση αυτή βέβαια ήταν γνωστή από παλιά στη λαϊκή φαρμακοποιία και είχε χρησιμοποιηθεί σποραδικά πριν από αυτόν από λίγους χειρουργούς. Η ίσκα χρησιμοποιήθηκε ευρέως ως μετεγχειρητικός θρεπτικός επίδεσμος από χειρουργούς και οδοντίατρους και ως εκ τούτου αποκαλούνταν αγαρικό των χειρουργών. Επίσης στη λαϊκή ιατρική ένα είδος απορροφητικού επιδέσμου, φτιαγμένο από αυτό και εμποτισμένο με λίγο ιόδιο, εφαρμόζονταν σε εξωτερικές πληγές και εγκάβματα. Αυτός ο απορροφητικός επίδεσμος χρησιμοποιούταν από αυστριακούς αγρότες μέχρι το 19ο αιώνα, ενώ μέχρι τη δεκαετία του 1950 είχε χρήση ως έμπλαστρο για μικρά κοψίματα σε περιοχές της Γερμανίας. Στη Δυτική Σιβηρία τώρα, όταν ένα άτομο πέθαινε, συνήθιζαν να καίνε τα καρποσώματα της ίσκας, δημιουργώντας έτσι καπνό, για να αποφύγουν οποιαδήποτε επιρροή του νεκρού ζωντανούς. Η επιφάνεια πλέον έχει την υφή βελούδου. Τώρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όσο έχει ή να προχωρήσουμε περαιτέρω στην κατεργασία του για να το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο να κρατήσει σπινθήρα. Το βλέπετε. Είναι σαν δέρμα. Το φυσικό αυτό υλικό έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα συμβατικά εναλλακτικά προϊόντα με βάση το πλαστικό που μιμούνται το δέρμα. Μπορεί να απορροφήσει την υγρασία από το δέρμα ενώ ταυτόχρονα είναι διαπνέον και υδατοαποθητικό ακριβώς όπως το φυσικό. Προσπαθούμε να το αποξέσουμε ώστε να το καταστήσουμε πιο εύκολο να αρπάξει τη σπίθα. Τώρα, εφόσον έχουμε τελειώσει την κατεργασία μας, για να ανάψουμε την ίσκα, κάνουμε το εξής. Επί της ακμής του πυρητό λιθού βάζουμε την ίσκα, στο άλλο χέρι έχουμε τον πυριόβολο και χτυπάμε με τον πυριόβολο τον πυρητό λιθό. Όπως χτυπάει ο πυριόβολος πάνω στον πυρητό λιθό, κομμάτια από το σίδερο αποξέονται, αυτά με το οξυγόνο αναφλέγονται. Και όταν πέφτει η κάφτρα πάνω στην ίσκα, αυτή αρπάζει. Μην περιμένετε να δείτε την ίσκα να παίρνει φωτιά, δεν γίνεται αυτό. Απλά θα πιάσει η κάφτρα επάνω και σιγά σιγά θα αρχίσει να βγάζει καπνό, να καρβουνιάζει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε. Έχει πιάσει η ίσκα μας εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν έτοιμο ένα έφλεκτο υλικό, μια πρώτη έφλεκτη ύλη, για παράδειγμα ξερά χορταράκια ή ένα βαμβάκι όπως έχω εδώ. Τη βάζουμε την ίσκα μέσα. Φυσώντας την ίσκα μας, στο τέλος θα ανάψει το προσάναμά μας και το χρησιμοποιούμε στη συνέχεια για να ανάψουμε τη φωτιά μας. Απλά για να βγάλετε καλό σπινθήρα, να έχετε υπόψη σας ότι πρέπει η ακμή του πυρητόλουθου να είναι σαν ξηράφι. Η μέθοδος που μόλις τώρα είδαμε είναι η πιο απλή, δεν θέλει κάποια περαιτέρω επεξεργασία, αλλά είναι και η πιο δύσκολη για να πιάσει η κάφτρα μας πάνω στην ίσκα. Θα πρέπει να είναι λιγάκι ιδανικές οι συνθήκες, η ίσκα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και γενικότερα να μην υπάρχει πολύ υγρασία στην ατμόσφαιρα. Τώρα, άμα θέλουμε να την κάνουμε πιο εύφλεκτη την ίσκα, θέλει περαιτέρω επεξεργασία, θα τη δούμε στη συνέχεια. Για την επεξεργασία αυτή θα χρειαστούμε ένα σκεύος με νερό, στο οποίο μέσα θα προσθέσουμε από μία κουταλιά ως μισή κούπα στάχτη ή σόδα και κατόπιν την ίσκα μας. Θα την αφήσουμε να βράσει για μία ώρα και στη συνέχεια θα τη χτυπήσουμε με ένα ξύλινο σφυρί. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να σπάσουμε τα νεύρα. Προσπαθούμε δηλαδή με τη διαδικασία του βρασίματος και με το χτύπημα πάνω στην ίσκα να σπάσουμε τα νεύρα, να μαλακώσουμε την ίσκα και φυσικά να ξεπλύνουμε μέσα στο νερό υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες οι οποίες έχουν την ιδιότητα να επιβραδύνουν τη φωτιά. Όπως βλέπετε με το βράσιμο και με τη σόδα ή τη στάχτη παίρνει μαύρο χρώμα. Το βγάζουμε λοιπόν και αρχίζουμε να το κοπανάμε
ώστε να σπάσουμε τις ίνες του, να το κάνουμε έτσι πιο μαλακό. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι επεξεργασίας της για να γίνει πιο εύλεκτη, που περιλαμβάνουν από ευάμπτισμα ολόκληρης της σίσκας για 40 μέρες σε αλυσίδα, μέχρι θάψιμο και πότισμά της με ούρα και αποβράσιμο με άνθρακα από την Αυγείο στα μεσάνυχτα μέχρι ευάμπτισμά της σε διάλειμμα νήτρου. Σε περιοχές πάλι της πατρίδας μας γινόταν εναπόθεσή της για 2 εβδομάδες μέσα σε κουφάλα βελανιδιάς ή πλατάνου που κράταγε βρόχινο νερό αναμειγμένο με τους χυμούς του δέντρου. Μετά το κοπάνισμα την αφήνουμε στον ήλιο να στεγνώσει. Και εδώ βλέπετε το αποτέλεσμα. Μοιάζει σαν δέρμα σουέντ. Έτσι έχει αυτή τη βελούδινη υφή. Τη μορφή. Έχει γίνει πλέον ελαστικό. Με το βράσιμο και το χτύπημα που κάναμε. Μπορούμε να το δουλέψουμε κι άλλο σπάζοντας τις ίνες κατά αυτόν τον τρόπο. Και μέσα σε όλα αυτά έχει και μία πάρα πολύ ωραία μυρωδιά, έτσι ένα πολύ ωραίο άρωμα. Και τώρα είναι και πιο εύκολο να αρπάξει η κάφτρα πάνω στην ίσκα μας. Πάμε να το δούμε. Και βλέπετε πόσο πιο εύκολα αρπάζει αν έχει κατεργαστεί περαιτέρω. Ένας άλλος τρόπος χρήσης της ίσκας είναι να χρησιμοποιήσουμε τους σωλήνες. Θα κόψουμε δηλαδή κομμάτια από τους σωλήνες, θα τα τεμαχίσουμε σε μικρά κομματάκια και αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια σαν φυτίλια σε καντήλι. Εδώ έχω βγάλει ένα μικρό κομμάτι. Κατά αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε τα φυτιλάκια μας. Στη συνέχεια μπορούμε να αποτύξουμε αυτά τα φυτιλάκια μέσα σε λάδι ή σε λίπος λιωμένο. Αυτό και λόγω της δομής του που είναι σε σωλήνες απορροφά το λάδι, το βάζουμε στο καντιλάκι, το ανάβουμε, τραβάει το λάδι μέσα από το καντήλι, το καίει και το ίδιο δεν καταναλώνεται. Θα το δούμε και στην πράξη. Εκτός από τις εξωτερικές φαρμακευτικές χρήσεις που αναφέρθηκαν νωρίτερα, χρησιμοποιήθηκε επίσης ως φάρμακο κατά της δυσμηνόρειας, του πονοκεφάλου, της υπερβολικής εφίδρωσης, των διαταραχών της ουροδέχου κύστης και των αιμορροίδων. Επιπλέον υπάρχουν αναφορές για τη χρήση της για τη θεραπεία του εσωφάγου, του γαστρικού καρκινώματος και του καρκινώματος της μήτρας. Τέλος, κατά το 19ο αιώνα, η μυρωδιά της καμένης ίσκας επεξεργασμένη μάζωτο ποτάσας θεωρούνταν ένα εξαιρετικό ερεμιστικό για άτομα με νευραλγία. Έχει ενδιαφέρον εδώ να πούμε ότι ο μύκητας αυτός έχει εφαρμογές σε καλλυντικά σκευάσματα για τη θεραπεία και αποκατάσταση των σημαδιών της γύρανσης. Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, το υδατικό εκχύλισμα του Fomes Fomentarius έδειξε ισχυρή δράση κατά του ιού HSV1 που προκαλεί τον επιχείλιο έρπιτα, ενώ σε μια άλλη έρευνα το εκχύλισμα μυκηλίων του είχε ανασταλτική δράση κατά του ιού HSV2 που προκαλεί τον έρπη των γεννητικών οργάνων.
Το πόρισμα μιας άλλης μελέτης αναφέρει ότι μπορεί να αναστείλει την αναπαραγωγή του ιού ΙΤΑ1-ΝΙ1. Μία άλλη επιστημονική εργασία έδειξε ότι χυλίσματα του Fomes Fomentarius εμφάνισαν ισχυρή αντιμικροβιακή δράση μεταξύ άλλων έναντι του Σταφυλόκοκκους αυραίους, Σταφυλόκοκκους επιδερμίδης, Μικρόκοκκους λουτέους, Βάκυλους σαπτήλης, Κλεψιέλα πνευμονία και Ψευδομονάς αεροτζινόζα. Πρόσφατα, άλλοι επιστήμονες απέδειξαν τα πιθανά θεραπευτικά αποτελέσματα του Fomes Fomentarius που προκύπτουν από ενώσεις που παρουσιάζουν ισχυρή αντιική δράση κατά του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας HIV-1 και ακόμη αντιμικροβιακές ιδιότητες κατά του Candida albicans και του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Εκτός τώρα από τη φαρμακευτική της χρήση, στη Γερμανία, την Ουγγαρία και σε ορισμένα μέρη της πρώην Ιουγκοσλαβίας, την ίσκα την χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή προστατευτικών καλυμάτων του στήθους και άλλων ειδών ένδυσης. Ακόμα και τώρα σε περιοχές της Ρουμανίας και της Ανατολικής Ευρώπης τη χρησιμοποιούν για να φτιάξουν καπέλα, τσάντες, γάντια και άλλα είδη. Και μην ξεχνάμε εδώ πέρα ότι στα παλιά τα χρόνια οι μελισσοκόμοι την καίγανε ώστε να ζαλίσουν τις μέλισσες, να ανοίξουν το μελίσι και να κάνουν όλους τους μελισσοκομικούς χειρισμούς τους. Τα τελευταία χρόνια γίνεται ιδιαίτερη μελέτη της και έχει αποφανθεί ότι από την άποψη των υλικών οι μύκητες αυτοί είναι ενδιαφέροντα πρότυπα για την ανάπτυξη ισχυρών, σκληρών, ελαφρών και βιοαποδομήσιμων υλικών. Αυτό που θεωρείται εξαιρετικό είναι ότι οι μελάχιστες αλλαγές στην κυταρική τους μορφολογία και στην εξωκυταρική πολυμερή σύστασή τους διαμορφώνουν διάφορα υλικά με ξεχωριστές φυσικοχημικές επιδόσεις που ξεπερνούν τα περισσότερα φυσικά και τεχνητά υλικά που συνήθως αντιμετωπίζουν αντισταθμίσεις ιδιότητων. Παραδείγματος χάρη, αύξηση βάρους πυκνότητας ή αύξηση αντοχής, ακαμψίας και σκληρότητας. Αυτός λοιπόν, ο πολλά υποσχόμενος μύκητας, στο μέλλον μπορεί να αντικαταστήσει το πλαστικό σε μια σειρά από εφαρμογές. Από τον άνθρωπο λοιπόν των πάγων μέχρι τις μέρες μας, η ίσκα έχει συνεχή χρήση και από ό,τι φαίνεται αυτό θα συνεχίσει στο μέλλον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Αυτή ήταν λοιπόν και η ίσκα. Λίγο μεγάλο το βίντεο αυτή τη φορά. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε, κοινοποιήστε το, κάντε like, δεν κοστίζει τίποτα, αντιθέτως μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω. Για τους καινούριους τώρα επισκέπτες, θα χαρώ πολύ να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και για όσους είστε ήδη εγγεγραμμένοι, τσεκάρετε αν το καμπανάκι των ειδοποιήσεων είναι ενεργοποιημένο για να μην χάνετε ποτέ κανένα καινούριο βίντεο που ανεβάζω.